Στόχος είναι η διαζώσιμη λειτουργία των σχολείων, ανέφερε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Τι ισχύει για τα διαγνωστικά τεστ και τα κρούσματα στην τάξη? Ξεκινάει τη νέα δημιουργική του περίοδο 2021-2022 το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Ποια τμήματα θα λειτουργήσουν στη νέα θεατρική σεζόν? Η ιστορία της Θράκης μέσα από μια διαδρομή αιώνων στην εκκλησιαστική, πολιτιστική, κοινωνική ζωή, δομή και παράδοση αποτυπώνεται στο υποέκδοση βιβλίο από τις εκδόσεις Ελωδία. Τι είπε για το βιβλίο ο συγγραφέας Σταμάτης Γεωργούλης? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου σήμερα κύριε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Στόχος είναι η διαζώσιμη λειτουργία των σχολείων, ανέφερε Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ λόγω της έναρξης των σχολείων, ενώ διευκρίνησε ότι αν εντοπιστεί κρούσμα σε τάξη, οι μαθητές του τμήματος θα κάνουν καθημερινά rapid test. Καθημερινά rapid test θα κάνουν οι μαθητές τμήματος σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος στην τάξη. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον αυξημένο αριθμό τεστ που πραγματοποιούνται πλέον στο σχολικό περιβάλλον. Το που θα βρεθεί ένα κρούσμα στην τάξη, όλα τα παιδιά θα κάνουν rapid. Κάθε μέρα θα κάνουν rapid. Έχει διαφορά. Το rapid έχει δυνατότητα να βρίσκει εκείνη τη στιγμή, ανοιχνεύει τον ιό, αν υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Θα κάνουν και rapid και self 7 τεστ τη βδομάδα. Με το δεδομένο ότι όλοι αμέσως θα κάνουν εργαστηριακό τεστ, θεωρώ ότι είναι απολύτως ασφαλές. Αυτό είναι που εισηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών, προκειμένου ακριβώς. Συμφωνώ. Λέω αν θεωρείτε ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο. Γιατί μιλώντας με γονείς, εγώ καταλαβαίνω ότι σε περίπτωση ροής κρουσμάτων θα πούν κρατάμε τα παιδιά στο σπίτι. Μα κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είμαστε ευτυχείς που υπάρχει τόσο αυξημένος έλεγχος. Φανταστείτε σε ένα άλλο περιβάλλον, στο οποίο δεν υπάρχει τόσο αυξημένος έλεγχος. Ευτυχώς έχουμε τα προνόμια μας καθοδηγούν μια εξαιρετική ομάδα ειδικών. Οι ειδικοί συζήτησαν και συζητήσαμε εβδομάδες ολόκληρες για το σωστό πρωτόκολλο, κοιτώντας και τι γίνεται διεθνώς. Και διεθνώς, άμα δείτε, απομονώνονται τα κρούσματα και έχουμε πολύ αυξημένο τέστινγκ. Η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η διαζώσιμη λειτουργία των σχολείων. Το πρωτόκολλο είναι συγκεκριμένο, είναι υποχρεωτική προφανώς η εκπαίδευση και το πρωτόκολλο εφαρμόζεται από όλους. Αλλά θέλω να τονίσω εδώ πέρα πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για το εξής. Μέχρι προχτές που τα σχολεία δεν λειτουργούσαν, όλα τα παιδιά κυκλοφορούσαν χωρίς φυσικά να υπόκειται σε καθημερινό ή σε έναν έλεγχο, είτε αυτοδιαγνωστικό είτε εργαστηριακό. Ήταν σε πλατείες, ήταν σε πάρτι, βρισκόντουσαν μεταξύ τους και λογικό είναι φυσικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή από εκεί που κάναμε ως χώρα περίπου 100.000 τεστ, τώρα κάνουμε 1,3 εκατομμύρια τεστ. Τεράστιο. Είναι τεράστια διαφορά. Αυτό είναι θετικό. Αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, εκλοκληρώνω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δυνατότητα να ανοιχνεύουμε από πιο νωρίς ενδεχόμενους φορείς του ιού, κυρίως ασυμπτωματικούς, να απομονώνονται και έτσι να μην υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας προέβη στην προμήθεια δύο καινούριων καμπ ημιφορτηγών 4x4 αυτοκινήτων δίζελ προϋπολογισμού 46.400 ευρώ. Με την προσθήκη των αυτοκινήτων αυτών, ο στόλος αυξήθηκε κατά 9 νέα οχήματα στην τελευταία πενταετία. Η στόχευση της ΔΕΙΑΟ είναι να εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας και αμεσότητας στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ίδρυυση και αποχέτευση. Να αλλάξουμε θέμα. Ξεκινάει τη νέα δημιουργική του περίοδο 2021-2022 το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Φέτος θα λειτουργήσουν τα παιδικά θεατρικά εργαστήρια καθώς και η ομάδα ενηλίκων, η κεντρική σκηνή, η εναλλακτική σκηνή και το εργαστήρι αρχαίου δράματος. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο θεατρικό εργαστήρι Διόνυσος Ορεστιάδας. Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα για παιδιά από 4 ετών προνήπια-νήπια, για παιδιά δημοτικού σχολείου και για εφήβους γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές στα τμήματα γίνονται τηλεφωνικά για να αποφευθεί ο συνωστισμός στο χώρο του Διονύσου. Έχουμε ξεκινήσει και φέτος τις εγγραφές για τα τμήματα των παιδικών θεατρικών εργαστηρίων αλλά και για τους ενήλικες στο Διόνυσο, στο θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, μετά από μια πολύ μεγάλη παύση και μάλιστα βίαιη, έτσι όπως σταματήσαμε 1η Νοεμβρίου πέρσι, σχεδόν ένα χρόνο μετά. Τέλος, με τα νέα πρωτόκολλα έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί και με τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των εγγραφών για τη νέα χρονιά. Ευχόμενοι πάντα και ελπίζοντας να κυλήσουν όλα ομαλά, να μην χρειαστεί να ξανακλείσουμε καθόλου κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ποτέ ξανά.
Έχουμε ξεκινήσει τις εγγραφές μόνο τηλεφωνικά, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη κάποιος να έρθει με τη φυσική παρουσία στο χώρο ή να υπάρχει συνωστισμός ή οτιδήποτε άλλο. Τηλεφωνικά μπορεί ο κάθε γονιός να γράψει το παιδί, ο κάθε ενήλικας να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο 2552-028-280 ή 28-28-0 πιο εύκολα. Είναι το θέατρο του Διονύσου, του θεάτρου. Μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του και τα στοιχεία του παιδιού για να γίνει η εγγραφή που έτσι κι αλλιώς είναι χωρίς κόστος, είναι δωρεάν για τα τμήματα του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας. Εκτός από τη μηνιαία συνδρομή, η οποία καθορίζεται στη συνέχεια ανάλογα με την ηλικία και τα τμήματα. Σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα, θα λειτουργήσει φέτος ο Διόνυσος ως αμυγής χώρος, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για όσους έχουν εμβολιαστεί ή έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης και όχι με τα αποτελέσματα των Rabbit Self-Test, θα λειτουργεί για τα μέλη του και για το κοινό φέτος ο Διόνυσος, καθώς και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της πανδημίας. Για φέτος, τα πρωτόκολλα προς το παρόν έχουν ανακοινωθεί με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη το πρωί, πλέον ανανεωμένο, για το τι θα ισχύει. Όσον αφορά στο θέατρο Διόνυσος, έχουμε αποφασίσει ότι θα λειτουργεί ως χώρος αμυγής, δηλαδή θα είναι αποκλειστικά ο χώρος για ανθρώπους που θα μπορούν να εισέλθουν με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται κανένας με το rapid test ή με self test να εισέλθει στο χώρο παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε αμυγής χώρος, αυτό σημαίνει. Επίσης, σημαίνει πως θα καλυφθεί η χωρητικότητα του 85% των θέσεων σε όλες τις δράσεις του Διονύσου με αυτά τα νέα πρωτόκολλα που έχουν ανακοινωθεί. Και ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε κάθε πιθανότητα, μάλλον αποφεύγουμε οποιαδήποτε απειροελάχιστη πιθανότητα θα μπορούσε να υπάρξει να κολλήσει κανείς τον κορονοϊό στον χώρο του Διονύσου με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Τα πιστοποιητικά νόσησης σημαίνει πως θα αποφύγουμε οποιαδήποτε τέτοια πιθανότητα. Αυτός είναι ο στόχος μας, να είναι ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά, για τους όσους συμμετέχουν στις παραστάσεις, για τους ερασιτέχνες ηθοποιούς, για τους θεατές και του σινεμά και του θεάτρου, να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς στο χώρο με αυτά τα νέα δεδομένα, έτσι όπως η πολιτεία τα έχει καθορίσει πλέον εν μέσω αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε. Μακάρι κάποια στιγμή να φύγουν όλα αυτά, να μείνουν πίσω μας το συντομότερο δυνατό, να μην υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί, να μην υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, να είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Αλλά προς το παρόν θα οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες για να προστατέψουμε την υγεία ημών και τον γύρο μας. Ζούμε ακόμα αυτή την κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε. Ανοίξαν τα σχολεία, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα με την πανδημία. Ελπίζουμε να εμβολιαστούν όλο και περισσότεροι, να αναπτυχθεί μεγαλύτερη άμυνα στο κοινωνικό σύνολο επιτέλους και να το αφήσουμε πίσω μας το συντομότερο όλο αυτό το κακό. Στο Διόνυσο διασφαλίζουμε ότι θα λειτουργούμε με κάθε δυνατό τρόπο αντιμετώπισης με όλα τα μέτρα που υπάρχουν, εννοείται με μάσκες στο χώρο αναγκαστικά και επειδή είναι εσωτερικός χώρος θα φοράνε όλοι μάσκες στην παραμονή τους, στην παρακολούθηση των παραστάσεων και των κινηματογραφικών προβολών. Ωστόσο τα μαθήματα, επειδή ρωτάνε πολλοί γονείς, θα γίνονται χωρίς μάσκες τα παιδιά γιατί έχουν κίνηση, έχουν δραστηριότητα όπως γίνεται η γυμναστική στο σχολείο με αυτό το κριτήριο. Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στις 4.30 το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνάντηση των υπευθύνων με όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα θεατρικά μαθήματα και έχουν εγγραφεί. Σημασία έχει ότι ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια καθημερινότητα έτσι όπως θα θέλαμε δεν είναι, αλλά ελπίζουμε να γίνει το συντομότερο. Πάντως έστω και με αυτόν τον τρόπο τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 2 Οκτωβρίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, είναι η μέρα Σάββατο. Στις 4.30 το απόγευμα είναι η πρώτη συνάντηση, το πρώτο κάλεσμα για μικρούς και μεγάλους. Σάββατο 4.30 το απόγευμα για να χωριστούν τα τμήματα, αναηλικίες και να κάνουμε το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Ανοιχτό εξακολουθεί να παραμένει το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Αν και προς το παρόν οι συζητήσεις έχουν παγώσει, δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Η ανεμβολία στη στρατιωτική πάντως από εβδομάδα θα πρέπει να κάνουν rapid test σε ιδιωτικά κέντρα. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το θέμα απασχολεί εδώ και καιρό την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Στο μεταξύ, και αυτή την εβδομάδα, το ανεμβολία στο προσωπικό μπορεί να δηλώνει το αποτέλεσμα του self-test, ενώ από την επόμενη εβδομάδα οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να κάνουν rapid test με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλους τους χώρους εργασίας. Έχει συζητηθεί. Το θέμα έχει συζητηθεί. Δεν έχει υπάρξει διαφωνία. Μάλιστα, είχαμε ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες, όπου σύμφωνα με το οποίο είχε γίνει σύσκεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πριν τον ανασχηματισμό. Και το λέω πριν γιατί ήταν υφυπουργός ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος μετέπειτα, σύμφωνα με κάποια site, έφυγε επειδή ήταν αντίθετος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όχι, δεν είναι αντίθετος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Μιλήσαμε με πάρα πολύ στενούς τους συνεργάτες.
Και μας διαβεβαίωσαν ότι και ο κύριος Στεφανής είχε συμφωνήσει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε σε λύση υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και το λέω γιατί βλέπω ότι αυξάνεται η πίεση. Ήδη έχουν δοθεί αναστολές στους υγειονομικούς και οι κινήσεις που γίνονται, ας πούμε στο λιμενικό, όποιος δεν κάνει rapid test, όποιος δεν δηλώνει το rapid test, θα υπόκειται σε μείωση μισθού. Έχει αντιδράσει και η ΠΟΕΣ, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών σε αυτό. Έχει κάνει σήμερα μία επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και του λέει ότι είμαστε στρατιωτικοί και θα πρέπει να μεριμνήσετε να γίνονται μέσα στις μονάδες αν θέλουν τα rapid test. Ο εμβολιασμός πάντως όσων εργάζονται στον υγειονομικό τομέα των ενόπλων δυνάμεων είναι υποχρεωτικός, όπως συμβαίνει και με τις δομές υγείας όλης της χώρας. Μάλιστα, λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού έχει καταγραφεί και παρέτηση στρατιωτικού. Είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όχι μόνο των υγειονομικών, όσων εργάζονται στον υγειονομικό τομέα. Δηλαδή, ένας γραμματέας, για παράδειγμα, ο οποίος είναι στο στρατιωτικό νοσοκομείο, υποχρεωτεί και αυτός, έτσι. Έχουμε την παρέτηση του διευθυντή του Νίμιτς, το οποίο το είχα βγάλει από την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος διαφωνούσε με τον εμβολιασμό, με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και παρετήθηκε. Σύμφωνα με την έμπειρη δημοσιογράφο του στρατιωτικού ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη, οι εξελίξεις τρέχουν και σύντομα θα υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις. Αν εφαρμοστεί ή πώς θα εφαρμοστεί, φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ σύντομα. Θέλαμε να έχουμε νέα πριν τον Παρμενίωνα, γιατί ο Παρμενίωνας είναι ένα θέμα που απασχολεί για το πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μονάδες στον Παρμενίωνα, όπου μένουν μέσα οι στρατιωτικοί, υπάρχει συνωστισμός κτλ. Δεν ξέρω πώς θα το λύσουν. Θα το παρακολουθούμε όμως. Πάντως, γενικώς στενεύει ο κλοιός, ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση προς την κατεύθυνση του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεν βλέπω να γίνεται πίεση προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης του κόσμου για τα θετικά του εμβολιασμού. Θέλω να πω ότι πιέζουν μάλλον με βίαιη εφαρμογή ενός μέτρου και όχι με την πειθό. Η ιστορία της Θράκης στο πέρασμα του χρόνου μέσα από μια διαδρομή αιώνων στην εκκλησιαστική, πολιτιστική, κοινωνική ζωή, δομή και παράδοση αποτυπώνεται στο υποέκδοση βιβλίο του Σταμάτη Γεωργούλη. Στη συγγραφή του βιβλίου συμβάλλουν και συνυπάρχουν με τον τρόπο τους τρεις γενναίες. Ο πατέρας του Σταμάτη Γεωργούλη, πατήρ Χρήστος, συνταξιούχος ιερέας, ο γιος του Χρήστος επίσης και ο ίδιος. Πρόκειται για το συλλογικό αποτέλεσμα μιας σημαντικής ιστορικής έρευνας και προφορικών μαρτυριών από τις νεοσύστατες εκδόσεις Ελωδία. Για τη νέα προσπάθεια από τον εκδοτικό οίκο Ελωδία μίλησε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και συγγραφέας με καταγωγή από τον Εύρο και συγκεκριμένα από το Χανδρά, ο Σταμάτης Γεωργούλης. Ο κ. Γεωργούλης, με μεγάλη εμπειρία συγγραφική, εμπεριστατωμένες μελέτες και έρευνες, μίλησε για το υποέκδοση βιβλίο που αφορά στην ιστορία της Θράκης, φτάνοντας έως το σήμερα. Μέσα σε αυτήν την έτσι μάστιγα της πανδημίας που μας χτύπησε τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας ως στήριγμα και την βοήθεια του γιού μου, ο οποίος τελείωσε συμμετέχοντας τη σχολή δημοσιογραφίας και έκανε την πρακτική του στο Υπουργείο Τύπου. Αποφάσισε λοιπόν ο γιος μου, δηλαδή οι ιδέες αυτές είναι του γιού μου πλέον, εγώ απλά στηρίζω, να δημιουργήσει μια εκδοτική προσπάθεια η οποία ακούει στο όνομα Ελωδία, δηλαδή Ελλάδος Οδή, με δύο λάμδα και ωμέγα, σημειώστε το αυτό, ναι. Είναι δική του έμπνευση, Ελωδία, Ελλάδος Οδή, με δύο λάμδα και ωμέγα. Και οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένο να αρχίσει να το εκδίδει. Και δεν σας κρύβω ότι ο παλμός της Ελωδίας θα χτυπάει στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα τα οποία η Ελωδία σκοπεύει να αναδείξει? Θα έχει μια συγγραφική δραστηριότητα που θα καλύπτει όλο αυτό το πνευματικό, θα λέγαμε, κεκτημένο της Ορεστιάδας, του Εύρου, της Θράκης γενικότερα και της Ελλάδος σε μια έτσι ευρύτερη κλίμακα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η καρδιά της Ελλάδας χτύπησε για 11 αιώνες μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ήταν θρακική γη, η μακροβιότερη αυτοκρατορία επί γης όλων των ανθρωπίνων δημιουργημάτων, ήταν θρακικό δημιουργήμα. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το διασώσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές, γιατί εμείς παροδικοί είμαστε, δεν έχουμε ατέρμονη, θα λέγαμε, διάρκεια σε αυτό το χώρο. Έχουμε ημερομηνία λήξεως, ας μην το ξεχνάμε.
Η Ελωδία λοιπόν θα καταγράψει οτιδήποτε είναι έτοιμο και ό,τι δεν είναι έτοιμο θα παρακαλέσει αυτούς οι οποίοι έχουν το πνευματικό μικρόβιο μέσα τους να το ολοκληρώσουν με δυνατότητα να εκδοθεί μελλοντικά στο χώρο αυτό των εκδόσεων. Η πρώτη προσπάθεια της Ελωδίας ξεκίνησε από τον γιο του κ. Γεωργούλη και με προφορικές μαρτυρίες του ιερέως πατέρα του. Η πρώτη λοιπόν προσπάθεια της Ελωδίας είναι το ιερές παρακαταθήκες από τη γενέτειρά μου Χανδράς Καμπαΐκ, έτσι ήταν το παλιό όνομα, Ορεσιάδος Εύρου. Είναι το χωριό στο οποίο γεννηθήκαμε και το βιβλίο αυτό δεν είναι δικό μου, να το τονίσω, θα είναι όμως το πρώτο βιβλίο εκδόσεων της Ελωδίας και είναι του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι ο πρεσβύτερος Χρήστος Γεωργούλης. Έχει διακονήσει 51 ολόκληρα χρόνια την Ορθοδοξία ως συνεργός ιερεύς και καμιά 15-20 ως ψάλτης. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το βιβλίο? Είναι η καταγραφή, θα το χαρακτήσω ως μία εγκυκλοπαίδεια, η οποία περιλαμβάνει κάθε τι το θρακικό, το οποίο θα λέγαμε διαπερνά όλη την ιστορική διάσταση του ελληνικού πνεύματος. Ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο θα αφορά την εκκλησία. Όχι μόνο την εκκλησία ενός χωριού που μεταβίες σήμερα μετράει 80 άτομα. Γενικά την εκκλησία. Γενικά. Την εκκλησία την ονομάζουμε Ορθοδοξία. Είναι η καθημάς Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία. Η καθημάς. Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο περιλαμβάνεται πέραν του ναού στην περιοχή του Χανδρά, έτσι μιας μικρής ενορίας τόνισσα που σήμερα αφήνει, και δεν είναι η μόνη φυσικά, περιλαμβάνει και όλη την ιστορία και τον ιστορικό απόϊχο της Ορθοδοξίας στην περιοχή αυτή. Αρχής γενομένης από την πρώτη είσοδο των Οθωμανών στην Θράκη της εποχής εκείνης, είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου και περιλαμβάνονται όλα τα ιστορικά στοιχεία της Μητροπόλεως της Δημοτίχου. Συμμετέχουν ότι το Δημότικο κατέχει προνομιακή θέση στο συνταγμάτιο του Οικουμενικού Θρόνου. Είναι μέσα στην πρώτη σαραντάδα, δηλαδή, στο πλήθος των εκκλησιών που υπάγονται στο κλίμα του Οικουμενικού Θρόνου. Είναι, θα έλεγα, πολύ ψηλά στην κορφή. Εκεί λοιπόν περιγράφει όλους τους Μητροπολίτες με τα βιογραφικά τους, οι οποίοι έδρασαν κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η δουλειά του Πατρός Χρήστου Γεωργούλη. Εγώ απλώς επιμελούμαι. Και ο γιος μου θα εκδώσει. Σε δεύτερο... Είναι μια, θα λέγαμε, οικογενειακή υπόθεση, αλλά έχει πολύ βαθιές ρίζες, γιατί τα έχετε όλα. Έχετε τον δημοσιογράφο, έχετε τον συγγραφέα, έχετε τον ιερέα, τα έχετε όλα. Να είστε καλά που το επισημαίνετε. Εγώ απλώς θα ασκώ εκ του μακρόθεν υποπτία το έργο του Πατρός Χρήστου Γεωργούλη. Πολλά σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην ευρύτερη Θράκη θα περιλαμβάνονται στο βιβλίο για να φωτίσουν γνωστές και άγνωστες σελίδες της Θράκης και των ελληνισμών των πατρίδων. Επίσης, στο βιβλίο καταγράφονται ήδη και έθιμα της περιοχής, ξεκινώντας από το Χανδρά. Και πάμε και στο τελευταίο τώρα κομμάτι. Εδώ καταγράφουμε τα ήθη και έθιμα του Χανδρά, τα οποία μολονότι το χωριό είναι ταπεινό και μικρό. Μπορώ να σας πω, κυρία Μαυρίδου, ότι ο απόϊχος φτάνει μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Έθιμα τα οποία ανάγονται στην ρωμαϊκή περίοδο, στη βυζαντινή περίοδο, είναι ακόμα ζωντανά. Τι να πω δηλαδή για έθιμα τα οποία για το καθένα θα μπορούσε κανείς να γράψει 100 και 200 σελίδες από μόνα τους μια διατριβή ολόκληρη. Παράδειγμα, η πάλι. Τι να πρωτοποιεί κανείς για την πάλι? Για την πανάρχη αυτή πάλι, η οποία και γίνεται και σήμερα και ως Ολυμπιακό κλίμα. Και όπου στην περιοχή μας είχε ιδιαίτερες διαστάσεις, κυρίως στην περιοχή του Αμοβούνου, στο Κιρκπινάρ, όπου οι Τούρκοι το αντέγραψαν απλά και σήμερα το διαφημίσαν το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Τουρκία, ναι. Ναι, ενώ είναι πανάρχιο, ρωμαϊκό και βυζαντινό. Τι να πρωτοποιεί κανείς, να αρχίσει να μιλάει για τα έθιμα του Δεκαημέρου, να μιλάει για τα έθιμα του Πάσχα? Είναι πραγματικά ένα πέλαγος από εξαιρετικές, θα λέγαμε, επιδόσεις των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μολονότι 6 αιώνες ζήσαν στο απόλυτο σκοτάδι, κατάφεραν να διασώσουν ζωντανό ό,τι κοσμήματα και πολύτιμα, θα λέγαμε, έθιμα διέθετε το ελληνικό έθνος από τις απαρχές του. Έτσι είναι, αυτό... γιατί και η παράδοση αυτή είναι μια πάλουσα, είναι ζωντανή η παράδοση. Ναι, διαιωνίζεται στον χρόνο και δεν σβήνει, γιατί αν κάνουμε και την αποκωδικοποίηση του, την αποκωδικοποίησή της, αν περιέχει μέσα την οικονομία, την κοινωνία, την ιστορία, τη θρησκεία, την καθημερινότητα, όλα. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη λέξη που μου δίνετε αυτή τη στιγμή ως ευκαιρία, την πάλουσα να επισημάνω, την οποία σας υπόσχομαι να τη χρησιμοποιήσω σε αρκετά από τα επόμενα βιβλία μου που γράφω αυτή. Έτσι είναι, γιατί ναι. Είναι κάτι ζωντανό.
Ναι, η πάλουσα είναι μια εξαιρετικά όμορφη λέξη και θα λέω ότι είστε η πνευματική δημιουργός της λέξης. Ευχαριστώ. Απλώς το διαπιστώνουμε όταν πάμε σε χωριά που δεν είναι πάρα πολύ, δεν ήταν πάρα πολύ στο κέντρο, όπου η παράδοση έμεινε πάρα πολύ ζωντανή. Και, ναι, έτσι, αλόδικη. Έτσι, ναι. Και ο Χαδράς ήταν ένα από τα χωριά αυτά. Και ένα μάλιστα από τα χωριά. Διασώζουμε ακόμα και τις στολές, οι οποίες κάθε ένα κομμάτι της στολής των παιδιών, των γυναικών, των εφήβων, γιατί υπήρχαν πολλά διαφορετικά είδους. Είναι πραγματικά πολύτιμα κοσμήματα τα οποία φτιάχτηκαν στο χέρι όλα αυτά, με μια τρομακτική θα λέγαμε αξία που ίσως σήμερα εμείς δεν την υπολογίζουμε. Ας πούμε, οι φορεσές των γυναικών του Χαδράιτ, ενός χωριού πάλι που επισημαίνω ταπεινού σχεδόν μηνογράφη ποτέ ο χάρτης. Είναι το μόνιμο παράπονο μου αυτό και το επισημαίνω όπου πηγαίνω. Λοιπόν, ενός τέτοιου χωριού πραγματικά ο πολιτισμός είναι τεράστιος, είναι δεκαπλάσιος, εκατονταπλάσιος και δεν είναι μόνο ο Χανδράς, αλλά... Η ΓΕΣΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδεια σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γέννη της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής ή μαθητρία, χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να αποουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα. Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις 4 ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς. Εφόσον ισχύουν οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου ή κανονισμών εργασίας, εφαρμόζονται αυτές. Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοιτητή στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν τον 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 4 ετών. Την άδεια δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε κέντρα διημέρευσης ή μερίσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες και ειδικά εκπαιδευτήρια. Τα σωματεία, τα κατατόπους εργατικά και ανταρκή ομοσπονδίες, δύναμες της ΓΕΣΕ, είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζομένων. Η ΓΕΣΕ θα συνεχίσει να έχει τη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης. Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕ και PA.gr και το Δίκτυο Προστασίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Συνοχή. Ειδικότερα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της πράξης, αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 για την κοινωνική σύμπραξη των Δήμων Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που αφορά στη διανομή αγαθών, τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης όπως είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, το οποίο υλοποιείται στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Δημοτήχου από το 2016 με επικεφαλή στο Δήμο Ορεστιάδας, θα συνεχιστεί και για τα επόμενα έτη κατόπιν έγκρισης νέου σχετικού προϋπολογισμού με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αντιστοιχεί στο 91% επιπλέον του μέχρι τώρα εγκεκριμένου ποσού. Πέραν της διανομής αγαθών, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να λάβουν περαιτέρω στήριξη μέσω της υλοποίησης συνοδευτικών υποστηρικτικών μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διευκόλυνσή τους για εργασιακή και κοινωνική ένταξη. Για την εν λόγω εγκεκριμένη υπερδέσμευση του προγράμματος, οι Δήμαρχοι Δημοτήχου, Ρομίλος Χατζηγιάννουγλου και ο Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, με κοινή δήλωσή τους αναφέρουν: «Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση για την εξασφάλιση σημαντικής επιπλέον χρηματοδότησης για τη συνέχιση ενός τόσο πετυχημένου προγράμματος. Οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου είναι αυξημένες και μας δίνεται η δυνατότητα να συνδράμουμε στον τεράστιο αγώνα εκατοντάδων συμπολιτών μας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής».